αυτό το βίντεο επέλεξε να ξεκινήσει έτσι κάπως γλυκά. Πολλές μου ζητήσατε να κάνω μπάρες και εγώ ήρθα να τις κάνω βέβαια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μπάρες. Λοιπόν, είμαι εδώ στην κουζίνα και είμαι έτοιμη να κάνουμε μπάρες υγιεινές, ωραίες. Και πάμε να σας δείξω γρήγορα τα υλικά. Θα χρειαστούμε στην προκειμένη, εγώ θα βάλω χουρμάδες απειρήνωτη, αυτή εδώ πέρα. Λοιπόν, μία κουβερτούρα για Θοδωρή, μία μπανάνα, πώς το λένε, αρκετά γινωμένη έτσι, και βρώμη. Για γλυκαντική ουσία εγώ βάζω τη σοκολάτα, την μπανάνα, γιατί τόσο όρημη που είναι, πολύ γλυκιά, μισό λεπτό Θοδωρή. Και εννοείται και τους χουρμάδες, εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε, μπορείτε να βάλετε σταφίδες, μπορεί να βάλετε το οτιδήποτε μέσα, κράμπερι, οτιδήποτε έτσι. Λοιπόν, θα ψιλοκόψω λοιπόν τους χουρμάδες, αλλά πριν από αυτό θα βάλω την κουβερτούρα σε μπεν μαρί να λιώσει και ψιλοκόψω τα άλλα τα υλικά και να τα ενώσουμε όλα μαζί, είναι πανεύκολο. Λοιπόν, ψιλόκοψα την κουβερτούρα όσο μπορούσα πιο ψηλά, θα μπορούσα και άλλο, αλλά δεν επέμεινε, να σου πω την αλήθεια. Θα τη βάλω τώρα σε μπεν μαρί να λιώσει μαζί με λίγο κρέμα γάλακτος. Λοιπόν, έχω βάλει μέσα τους χουρμάδες, την μπανάνα, τη βρώμη και ανακατεύω. Μου φαίνεται θα βάλω άλλο λίγο ακόμα βρώμη και θα προσθέσω μέσα την κουβερτούρα, τίποτα άλλο. Λοιπόν, το μείγμα μας είναι έτοιμο και τώρα θα το απλώσω σε λαδόκολλα. Τώρα δεν ξέρω αν θα κάνω ένα ενιαίο ή θα κάνω μικρά μικρά, ξέρετε, βραχάκια. Θα το δω. Λοιπόν, τα ετοίμασα, τελικά τα έκανα μπουκίτσες, βραχάκια. Ας το πάω πιο κοντά, καθίστε γιατί εδώ πέρα έχει σκιά μου τώρα και δεν φαίνεται καλά, τι να σας πω. Λοιπόν, να το. Και από πάνω έβαλα, θέλω να σας πω, πώς θα λέμε, ωραία, καρύδα τριμμένη. Όποιος θέλει, όποια θέλει, μπορεί να προσθέσει και μέσα καρύδα τριμμένη. Εγώ το έβαλα τώρα από πάνω έτσι για να δώσει κάτι τίς, ρε παιδί μου, παραπάνω. Λοιπόν, τώρα θα το βάλουμε στην κατάψυξη και σε λίγη ώρα θα σφίξει η κουβερτούρα, θα είναι έτοιμο για φαγητό. Και το βραδινό μου είναι μια τόνο σαλάτα, μαρουλάκι, τόνο, αγγούρι, ντοματίνι. Πολύ μου αρέσει τη σαλάτα και έχω κάνει και ένα dressing με μαγιονέζα, ψέματα, μουστάρδα. Και έχει, έχω βάλει μέσα και κρεμμυδάκι, να μου το βλέπετε, να το εδώ. Λοιπόν, τα γλυκά και είναι έτοιμα, όπως βλέπετε, είναι λαχταριστά, πάρα πολύ ωραία. Τα βάλα σε αυτό εδώ πέρα το ταψάκι, τα έχω βάλει στην κατάψυξη και τρώω από ένα-ένα. Κοιτάξτε να δείτε πόσο όμορφα είναι. Και θέλω να σας πω ότι είναι και πάρα πολύ νόστιμα. Λοιπόν, έχω βάλει φασολάδα, την βράζω. Τελείω αρκετό βράσιμο γιατί τώρα έχω μείνει από χύτρα, έχω ξεμείνει μάλλον. Εδώ έχω βάλει κοτομπουκίτσες και θα ψήσω και πιτούλες. Εδώ είμαι και εγώ. Επίσης θα κάνω και ένα ριζότο. Αυτό εδώ πέρα που σας έχω πει που παίρνω από το Lidl. Είναι πάρα πολύ ωραίο, φανταστικό δηλαδή. Το παίρνουμε όποτε το βρίσκω. Την προηγούμενη φορά σας είχα δείξει ότι είχα πάρει 5 ολόκληρες συσκευασίες. Σας λέω είναι απίθανο. Λοιπόν, θα βάλω και αυτό. Και αύριο έχω βγάλει για αύριο μοσχάρι. Για να γίνει για μεθαύριο. Γιατί αύριο θα έχουμε τη φασολάδα. Κοιτάξτε πόσο εύκολο να γίνει. Το βάζετε μέσα στην κατσαρόλα και απλά προσθέτετε νεράκι. Σταδιακά αυτό όσο πίζει θέλει μετά νερό να συμπληρώνεις. Μόνο θα το πιει πίνει το νερό του. Δηλαδή δεν είναι σαν το ρύζι που βάζουμε από την αρχή. Σαλάδα σχεδόν έτοιμη. Ριζότο έτοιμο. Κοτομπουκές έτοιμες. Έχω ψήσει και πιτούλες, έχω δώσει ήδη στο Θοδωρή να φάει, γι' αυτό λείπουν. Τα υπόλοιπα αυτά θα τα φάει ο άντρας μου, εγώ δεν τρώω γιατί έχω αλλεργία στις κοτομπουκές. Έχω βγάλει μοσχαράκι για αύριο που θα το μαγειρέψω αύριο για μεθαύριο. Αύριο έχουμε φασολάδα, υπέροχη, φανταστική, αυτός ο καιρός είναι ότι πρέπει. Έχω βάλει τα ζεστά μου, κάνει αρκετό κρύο πια, δεν μπορείς να κάτσεις με καλοκαιρινά. Και πάμε να σας δείξω παπουτσάκια που πήρα από Luigi και είναι top. Λοιπόν, έκατσα στο κρεβάτι. Θέλω να σας πω ότι το στρώμα που έχω πάρει είναι φανταστικό.
Το ίδιο επίσης φανταστικό και ακόμα καλύτερο από το στρώμα είναι το ανάστρωμα. Πραγματικά, κορίτσια, όταν κοιμάμαι, νιώθω ότι κοιμάμαι πάνω στα σύννεφα. Αφού να φανταστείτε τις πρώτες μέρες που να το συνηθίσω, και ακόμα δεν το έχω συνηθίσει, που έχει περάσει αρκετός καιρός, ένιωθα ότι θα πέσω. Έλεγα, Παναγία μου, θα πέσω, πώς θα τη βγάλω τη νύχτα. Το μαλλί, δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνω. Όχι σίγουρα βέβαια να το κόψω, αλλά θέλει κάτι ντύς τέλος πάντων αυτό, με ένα φρεσκάρισμα. Λοιπόν, χάλι μαύρο έχω. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάω να σας δείξω. Πήρα, ξεκινάω να σας δείξω από το αρβιλάκι, Luigi. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα, έχει και προσφορές. Όποια θέλει να πάει. Λοιπόν, πήρα ένα αρβιλάκι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό που έχω τώρα, το έχω εδώ πρόχειρο, το έχω μπροστά, συνεχίσω εδώ, να σας το δείχνω. Το έχω περίπου 3 χρόνια και έχει φθαρθεί, έμπαινε νερό δηλαδή από κάποια σημεία. Λοιπόν, τέλος πάντων, και αυτό πήγα και πήρα αυτό εδώ πέρα παράγγειλα. Λοιπόν, έχει 2 φερμουάρ. Αυτό εδώ πέρα τώρα, η σόλα το από κάτω, είναι αρκετά ψηλή από αυτό συγκριτικά με αυτό που έχω. Το άλλο δηλαδή είναι χαμηλή, φανταστείτε τόσο είναι, ούτε το μισό. Τόσο είναι το άλλο. Οπότε τώρα αυτό είναι κάτι διαφορετικό για μένα, αλλά είναι πάρα πολύ άνετο, το δοκίμασα εννοείται. Το ένα το, πώς το λένε, το ένα το φερμουάρ αυτό εδώ πέρα είναι διακοσμητικό. Και το άλλο ανοίγει εδώ πέρα κανονικά μέσα, είναι ζεστό από μέσα, μια χαρά. Λοιπόν, αυτό θα το χιλιοφορέσω, θα το καταυχαριστηθώ. Εγώ τα αρβιλάκια τα φοράω χειμώνα καλοκαίρι και άνοιξη και φθινόπωρο όλες τις εποχές μου αρέσει πάρα πολύ το αρβιλάκι. Από μικρή μου άρεσε βασικά το αρβιλάκι. Τα αρβιλάκια μου αρέσανε πάρα πολύ. Έχω και φωτογραφία. Μου αφρώ καμία φωτογραφία. Θα σας τη βάλω να τη δείτε. Να με δείτε πως ήμουν. Γύρω στα 13 με 14 χρονών είμαι. Και φοράω αρβιλάκι. Τέλος πάντων, αυτό. Και πάμε να σας δείξω το επόμενο που είναι ένα υπέροχο φανταστικό σνικεράκι. Σνικεράκια δεν είχα ποτέ μου, οπότε λέω φέτος να τολμήσω να πάρω ένα σνικεράκι για, ξέρετε τώρα, για κάθε μέρα, έτσι για πιο casual, έτσι για ένα απόγευμα να βγω. Όχι βέβαια ότι δεν θα φοράω το αρβιλάκι με το φοράω, αλλά για κάτι δεύτερο. Εγώ εντωμεταξύ μέχρι στιγμής είχα το αρβιλάκι με αυτό που το έχω 3 χρόνια και έχει τώρα αυτό. Και είχα και ένα ζευγάρι αθλητικά τα οποία τα φόρω για ο Θοδωρής τις τελευταίες μέρες, γιατί είναι unisex, άντρες και γυναίκες μπορούν να τα φορέσουν, και τα φόρω για ο μικρός και μου τα έχει κάνει, δεν θέλετε να ξέρετε, τέλος πάντων. Κάποια στιγμή πρέπει να πάρω και ένα αθλητικό, αλλά προτίμησα να πάρω αυτά τώρα. Και έχω παραγγείλει και ένα παπούτσι, μία γόβα, φανταστική, δεν έχει έρθει ακόμα και είναι για τη βάφτιση, εννοείται θα σας τη δείξω. Μέσα στον καιρό αυτό εννοείται, και το φόρεμα θα σας δείξω που έχω πάρει και τα παπούτσια. Θα σας κάνω ένα ξεχωριστό βίντεο για τα πράγματα της βάφτισης, τι έχω πάρει κτλ, κτλ, για να τα δείτε όλα μαζεμένα. Κορίτσια, ξεκίνησα και κάνω ένα κέικ μήλου. Ήθελα πάρα πολύ καιρό να το κάνω, αλλά δεν βρίσκα χρόνο, οπότε τώρα το έπιασε και το έκανα. Είμαι μία μέρα αφού έχω τελειώσει από τη δουλειά. Πίσω γίνεται ένας χαμός, διότι έχω ξεκινήσει γενική και κάνω στο σπίτι. Έχω ψιλοκάνει κάποια πράγματα εδώ πέρα στο σαλόνι, ψιλοκάνει. Έχω κάνει αρκετά, να σας γυρίσω, να σας δείξω. Λοιπόν, το σαλόνι έχει μαζευτεί. Εκεί πέρα έχω βάλει το χαλί, γιατί δεν θα το στρώσω ακόμα. Θα τα στρώσω λίγο πιο μετά. Εδώ πάνω έχω βάλει κάποια πράγματα που θέλω να τα ξεχωρίσω, βιβλία του Θοδωρή κτλ, κτλ. Πάντως έχει σκουπιστεί, σουγκαριστεί, έχουν κατέβει κουρτίνες, έχουν πληθεί, έχουν ξαναμπεί. Δεν σας τράβηξα δυστυχώς καθαριότητα. Γιατί βιαζόμουν να καθαρίσω, γιατί και αυτό θα με πήγαινε πάρα πολύ πίσω άμα σας τράβαγα. Ξέρω εγώ το βίντεο. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να τραβάς και να καθαρίζεις. Καταλαβαίνεις, και εγώ ήθελα να τα κάνω γρήγορα. Λοιπόν, πάω να ψήσω τώρα το κέικ μήλου. Πρώτη φορά θα το κάνω αυτό το συγκεκριμένο. Αν πετύχει θα σου πω συνταγή. Αν δεν πετύχει δεν θα σου πω συνταγή. Οπότε αυτά, το απόγευμα θέλω να πάω με τον άντρα μου να δούμε κάποια πράγματα. Αν πάμε, εννοείται θα σε πάρω μαζί μου. Μόλις το έβγαλα, είναι έτοιμο. Μόλις το κόψω θα σας το δείξω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες δουλειές έχω κάνει. Έχω μαζέψει όλο το σπίτι, το έχω σηκώσει όλο. Είμαι στην κρεβατοκάμερα αυτή τη στιγμή. Και πήγα στο σούπερ μάρκετ, πετάχτηκα.
Και θα πάμε να σας κάνω ένα supermarket haul. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα σας κλείσω αυτό το βίντεο. Να σας το ανεβάσω να το δείτε. Και να προχωρήσουμε στα επόμενα, γιατί έχω πάρα πολλά ψώνια που μου έρχονται. Έχω κάνει πολλές αγορές και θα κάνω, γιατί έχω μπροστά μου τη βάφτιση και το ξέρετε όλοι. Και άλλα πράγματα που χρειάζομαι μέσα στο σπίτι κτλ. Θα σας δείξω, εννοείται. Πάμε να κάνουμε το σούπερ μάρκετ χόλο, γιατί είναι αρκετά μεγάλο. Είναι πολύ αρκετά μεγάλο. Εδώ και η σκουπίτσα μου με τις δουλειές μου σήμερα όλη μέρα. Και χτες πάμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ένας εδώ πέρα μου πήρε το χυμό και μου τον ήπιε. Και θα σας τον δείξω πιο μένο. Λοιπόν, ο χυμός αυτός που ξέρετε που παίρνουν και εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Έβγαλα τα μυλαράκια γιατί μου σκίστηκε η σακουλίτσα κλασικά. Πήρα αρκετά μήλα, μου αρέσει να τρώω μήλα. Και είναι και μια χαρά έτσι για τη διατροφή μου σαν φρούτο. Το επιλέγω αυτό. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω μπροκολάκι. Πήρα δύο είναι μπρόκολα. Και θα τα φτιάξω και τώρα αμέσως. Πατατούλες Κύπρου. Και πάμε να σας δείξω νούντλς φάμιλης συσκευασία. Αυτά εδώ πέρα που είχα καιρό να τα πάρω και τα πήρα για το σχολείο για το Θοδωρή. Τσουρεκίνια, πάλι για το Θοδωρή για το σχολείο είναι αυτά. 2, 3, 4. Έτσι είναι, 5, 6. Ένα μούλτο. 3 κρουασάν και άλλο τσουρεκίνι. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε κρεμμυδάκια. Κρεμμυδάκι φρέσκο δεν πήρα, είδες. Λοιπόν, 2. Κάνει θόρυβο πολύ σακούλα, συγγνώμη. 2 μπισκοτάκια Όρεο για το σχολείο και αυτά. 1 νοστιμιά. Σοκολάτες Παυλίδης. Παυλίδης είναι αυτές. Κάτσε ρε εσύ, τι τρώω τόσο κύριο Παπαδοπούλ, τι λέω, ναι, Παυλίδης, τι λέω, υγείας, μαύρη σοκολάτα, πω. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ πέρα το μανιταρένιο, κομμένο λέει. Μετά, πήρα σπαγκέτι νούμερο λέει 5 μπαρίλα, αυτό εδώ πέρα, πάρα πολύ ωραίο είναι, το έχω ξαναπάρει. Εδώ πέρα έχουμε ένα μαϊντανό και καροτάκια. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα καρότα. Εγώ τα τρώω και έτσι, τα τρώω και βραστά μαζί με τον μπρόκολο κτλ. Λοιπόν, εδώ έχουμε λεμονάκια. Θα καταφέρω να κάνω σούπα ποτέ ή όχι, δεν ξέρω. Μπανάνες, εννοείται μπανάνες. Κοκακόλες, μικρούλες. Αυτά εδώ πέρα τα μίξ, τα φιστικάκια, κοκτέιλ λέει. Όχι μίξ, κοκτέιλ. Τέλος πάντων, μίξ, κοκτέιλ το ίδιο είναι. Και άλλο κουρασίνι. 2 κουρασίνι. Λοιπόν, πήρα αυτά εδώ πέρα τα μπισκοτίνιο. Το διπλό λέει πραλίνα φουντουκιού Παπαδοπούλου. Δεν ξέρω, δεν τα έχω ξαναδεί. Και τα πήρα να τα δοκιμάσω. Το δωράκο μου, τέλειωσε η φασαρία. Λοιπόν, φασόλια μέτρια, εννοείται, αγαπάμε εδώ μέσα πολύ το όσπριο ρε παιδί μου. Και το όσπριο θέλω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ καλό για την υγεία μας, τελείως. Εντάξει, δεν είναι παραπλακώθηση και πέρα στα όσπρια να του μπαίνεις την κοιλιά σου. Αλλά πρέπει να τρως όσπριο μέσα στην εβδομάδα. Λοιπόν, τι είναι αυτά, ντοματούλες. Ξέρεις τι δεν πήρα, αγκούρια δεν πήρα, ναι. Και πήγα από εκεί πέρα να τα πάρω, αλλά έχω τώρα να τη βγάλω. Οπότε τις επόμενες μέρες θα ξαναπάω. Λοιπόν, αυτό είναι Scotch Bright. Να το αλλάξω. Σφουγγαράκι. Αχ, τι ώρα που είναι να κάθεσαι στο σπίτι σου ρε παιδί μου. Πόσο κουρασμένη είμαι, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, μετά popcorn. Ένα τόνο σε ηλιέλαιο. Καλά, εγώ το ρίχνω και το ηλιέλαιο και το ελαιόλαδο, οτιδήποτε είναι, αλλά προτιμώ σε νερό. Έπρεπε να πάρω σε νερό, γιατί πήρα σε ηλιέλαιο. Δεν ξέρω γιατί. Μπερδεύτηκα.
ένα λάδι τηγανίσματος, που έχω τόσο πολύ καιρό να τηγανίσω, τσιπίτα, εδώ τι είναι, κολοκυθέκια, κολοκυθέκια, όχι κολοκυθέκια, κολοκυθέκια, είναι καινούργια λέξη αυτή τώρα. Λοιπόν, ένα κεκάκι ανάμεικτο. Είδατε το κέικ μήλου που έκανα, είναι φανταστικό, πραγματικά υπέροχο και πολύ εύκολη συνταγή, θα σας τη δώσω εννοείται. Μαγιά, γιατί τώρα κάνω και ψωμάκια που έχω χρόνο εκεί μέσα στο σπίτι, έτσι. Λοιπόν, μετά πήραμε εδώ πέρα grapefruit. Λοιπόν, ένα grapefruit λέω. Λοιπόν, σόδες είναι. Σουέπς, αυτή είναι grapefruit, δικιά μου. Αυτή είναι grapefruit, πάλι δικιά μου. Κάθε μέρα δεν κάνει να πίνουμε grapefruit. Το πολύ 1-2 το μήνα, θέλω να σας πω. Mango και passion fruit. Αυτό πρέπει να το πει ο άντρας μου. Ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε elite. Τι είναι αυτές τώρα, φρυγανιές, ναι. Φρυγανιές της πήρε ο Θοδωρής. Του αρέσουν πολύ οι φρυγανιές αυτού του παιδιού, δεν ξέρω. Ψωμάκι του toast Παπαδοπούλου Plus. Λοιπόν, μία ζάχαρη για τους υπόλοιπους, εγώ καταναλώνω μόνο μαύρη. Όχι ότι έχει καμία διαφορά από αυτήν διατροφικά κλπ. Απλά μου αρέσει η γεύση της μαύρης, έτσι. Βγάζει αυτή μία πικρίλα, ρε παιδί μου, και μου αρέσει εμένα. Λοιπόν, φασολίνια που έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω, να πάω βασικά. Οπότε θα τα κάνω, σίγουρα. Λοιπόν, εδώ έχω, τι έχω, πίκλες, τις ήθελε ο Θοδωρής. Εν τω μεταξύ δεν ήθελε αυτές, ήθελε αυτές που είναι του Lidl, που έχει μέσα, πώς το λένε μωρέ, μέλι, αλλά δεν μπορούσαμε να πάμε στο Lidl, οπότε πήραμε αυτές. Δεν θα τις φάει, θα τις φάω εγώ, το ξέρω, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ έχω αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Το πάρω πάνω μου. Κακάο Ίον εννοείται. Δεν μου αρέσει καμία άλλη μάρκα. Μόνο Ίον. Φακές. Ένα ντοματοπολτό. Μόνο αυτό παίρνω. Δεν παίρνω πούμαρο, δεν παίρνω τίποτα άλλο. Λοιπόν, baking powder. Άλλο ένα μανιτάρι κομμένο. Αυτές εδώ πέρα δεν ξέρω τι είναι, σοκολάτες. Και άλλη μία Schweppes. Αυτή είναι με ανθό πορτοκαλιού. Αυτή την πήρα για το Θοδωρή, γιατί ήθελε σόγγεται να πιει μία Schweppes. Οπότε του πήρα αυτή με το πορτοκάλι. Θα μίλω σε λίγο, σε παρακαλώ. Ο ένας μιλάει από εδώ, ο άλλος μιλάει από εκεί. Λοιπόν, σαλάτα μία. Σαλάτα 2, καρότο λάχανο. Και σαλάτα 3, αυτή είναι Λόλα Άγρια Ρόκα. Και αυγά. Έχω και άλλα μέσα, δεν πήρα περισσότερα αυτή τη φορά. Λοιπόν, ελιές. 2 συσκευασίες, αυτές που παίρνω πάντα. Soft. Λοιπόν, καλέ, πόσο πήρες, τυρί ντυρόλο light, τώρα παίρνω αυτό το ντυρόλο, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το τυρί. Οπα. Και γαλοπούλα καπνιστή, το στάκι, ναι. Ένα κόντατς ντυρόλο, κοτομπουκές μιμίκος, εγώ δεν τις τρώω αυτές γιατί έχω αλλεργία, δεν ξέρω γιατί, τελευταία χρόνια το έχω πάθει. Λοιπόν, εδώ έχουμε μοσχάρι, 1 κιλό, 1300 γραμμάρια είναι βασικά για την ακρίβεια. Θα το βάλω εδώ. Και εδώ πέρα είναι φιλέτο κοτόπουλο, στήθος, για εμένα είναι αυτό. Λοιπόν, μετά τροφές του Κάσπερ, 2 πήρα, τις είχε 3 και κάτι. Όχι ότι αν τις είχε πιο ακριβά δεν τις έπαιρνα, εννοείται τις έπαιρνα. Αλλά θέλω να σου πω ότι τώρα τις έχει ρίξει πάρα πολύ τις τιμές. 3,20 και κάτι που τα έχει, κάπου εκεί. Άλλο ένα popcorn. Γαλατάκι.
άλλο ένα μόλτο και μία εξάδα, τι είναι αυτό, γεράνι μπιράλ. Λοιπόν, θα μου σπάσουν τα πάντα. Λοιπόν, χαρτί υγείας γκλάρος και πάμε στην τελευταία. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ πέρα, το έβρικα, να το δοκιμάσω, που είναι για τους λεκέδες. Δεν έχω ξαναπάρει κάτι τέτοιο. Παλιά, όχι παλιά, το προηγούμενο μου, και συνέχεια παίρνω κάποιο άλλο. Αυτή η φορά δεν είχε και πήρα αυτό εδώ πέρα. Να δούμε, θα βγάλει τους λεκέδες ή δεν θα τους βγάλει. Λοιπόν, σακουλίτσες για το μπάνιο. Με τι είναι αυτό? Μυρίζει πάρα πολύ ωραίο, θέλω να σου πω όμως. Χαμομήλι, ναι. Α, για σεμί είναι αυτό. Ωραία μυρίζει. Λοιπόν, είχε τσέμι UAE αυτό εδώ πέρα, που είναι, πώς το λένε μωρέ, που είναι μπάλμ. Κοίτα, είναι μπάλμ και κάνεις καθαρισμό προσώπου, καθαρίζεις το προσώπο όσο το μακιγιάζ. Λέει ότι τα λιώνει όλα. Λοιπόν, βασικά ήθελα να το πάρω πάρα πολύ καιρό και ήθελα να το παραγγείλω από το ίντερνετ, αλλά τώρα το βρήκα μπροστά μου και λέω γιατί όχι. Δεν ξέρω πόσο καιρό έχει φέρει αυτά εδώ πέρα, πάντως εγώ το βρήκα τώρα, το είδα. Λοιπόν, έχει και ένα ειδικό κουταλάκι που βγάλεις όση ποσότητα θες και μέσα είναι έτσι. Λοιπόν, μπαλμίνι. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα και πήρα αυτό εδώ πέρα, τον SSR. Και αυτό το SSR τώρα τι είναι? Έχει δύο μέσα. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ μου αρέσει το χρώμα. Θα σας το δείξω. Να το. Και είναι διπλό. Για τα καλλιτικά μου, ταξίδι έχω μπροστά, γιατί όχι. Να το, το ένα. Και το δεύτερο είναι αυτό εδώ πέρα. Και πρέπει να κοιτάξω να πάω να πάρω από το τζάμπο αυτά τα μικρά τα μπουκαλάκια που είναι για ταξίδι. Αυτά πρέπει να τα πάρω οπωσδήποτε. Να δω πότε θα πάω να τα πάρω όμως. Τι είναι αυτό? Α, το κλασικό αυτό που έχει μέσα. Ευκαιρία, θα το πετάξω τώρα. Λοιπόν, και το τελευταίο πράγμα που πήρα είναι ένα καινούργιο προσβατικό. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Άνοιξε, όχι. Οπότε το είδα τώρα, δεν ξέρω αν είναι καινούργιο. Βασικά καινούργιο προνάρι, γιατί την προηγούμενη φορά δεν το είδα, θέλω να σας πω. Skip lay, σχεδιασμένο για σύντομο κύκλο, ακόμα και στο 15 λεπτό. Λοιπόν, φρεσκάδα και υπέροχο άρωμα. Να το, αυτό εδώ πέρα το skip. Μου τράβηξε αμέσως την προσοχή λόγω χρώματος και ότι είναι και καλό για, για σύντομες πλύσεις. Για τον κύκλο, τέλο πάντων σύντομο. Λοιπόν, 37 πλύσεις λέει. Και πήρα να το δοκιμάσω. Και μυρίζει πάρα πολύ ωραία, θέλω να σας πω. Και φανταστικό είναι, μυρίζει πάρα πολύ ωραία όντως. Και θα βάλω αμέσως πλυντήριο να δω, είμαι περίεργη. Λοιπόν, και μου αρέσει και η ρευστότητά του, ρε παιδί μου, ξέρεις. Λοιπόν, αυτά. Και κάπου εδώ θα σας κλείσω αυτό το βίντεο, να σας το ανεβάσω να το δείτε. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Είναι τελώς δωρεάν, δεν θα χρεωθείτε κάτι. Λοιπόν, αυτά από μένα, φιλάκια πολλά. Τα λέμε σε ένα επόμενο σύντομο βίντεο. Γεια σας!